Και καλησπέρα κύριε Κόκκινε, που σας, θα σας τιμωρήσει ο κύριος Σάββας, διότι το Σαββάτο το απόγευμα δεν περάσατε μαζί με τον συνεργάτη σας, ήρθε μόνος σου στο γνωστό ξενοδοχείο της Δυτικής Εισόδου και μας είπε ότι είστε κρυωμένος. Περαστικά σας, γιατί μας είπε ότι είχατε μία ψιλοίωση γρίπης. Και είχα και εκπομπή, δεν μπορούσα να έρθω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά δεν γινόταν. Ήρθε ο κύριος Ραπτόπουλος. Κύριε Ραπτόπουλε, ναι, τα είπατε ένα γεράκι. Τον κεράσατε τον καφέ του κύριε Ραπτόπουλο, γιατί είναι σήμερα λίγο βαργεστημένο, το βλέπω. Ναι, αλλά δεν είναι καλό παιδί. Τι πράγματα είναι αυτά. Αυτά τα είπαμε, ότι οι φίλαδοι του ΠΑΟΚ ήταν χθες σαν το χρόνο Εξαρχόπουλο, σαν το χρόνο Εξαρχάκου στην ταινία Η Παριζιάνα στο γήπεδο. Και λογικά είναι αυτό που υπόθηκε πριν από το στόμα του κυρίου Ραπτόπουλου, ότι ένα τηλέφωνο στο κύριο Σάβα, να μεσολαβήσει δηλαδή, ο κύριος Ζαΐρης Πετροτός, ποιος ήταν αυτός ο συνεργάτης που βγήκε πριν. Θα στείλουν την αλατζάμπα. Ό,τι το καλύτερο με μια, μετά από μια φιλική ατμόσφαιρα, μετά από ένα παιχνίδι Πανδεσία, έτσι κέρδισε τη μάχη στην κερκίδα ο λαός του ΠΑΟΚ. Είναι ο μεγάλος νικητής του αγώνα. Μπορεί, κοιτάξτε να δείτε, στο δεύτερο γύρο μπορεί να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα όλα γίνονται. Γιατί να μην μπορεί. Δηλαδή αν έβαζε χθες ένα γκολ, εσείς πιστεύετε ότι δεν μπορούσε να γυρίσει το μάτς? Για πιστεύατε ότι μπορούσε να γίνει και ένα πέντε. Λοιπόν, επειδή μας ειρωνεύεστε, τα λέμε. Δεν ειρωνεύομαι, κύριε Κόκκινε. Επειδή παίζετε με την εμοσύνη μας, κύριε μου. Λοιπόν, και επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, πάμε σε διάλειμμα. Και τον Κόκκινε δεν είπαμε.